Φίλες και φίλοι του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας. Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα την περιήγησή μας στις ομάδες που έχουν ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία τους για την καινούρια αγωνιστική χρονιά. Ήρθαμε εδώ, στο γήπεδο Χωράφα, στο Περιστέρι, για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση του Φίνικα Περιστερίου, ο οποίος μετέχει στο πρωτάθλημα της Β' ΕΠΣΑ, ο Φίνικας Περιστερίου, που ξεκίνησε την προετοιμασία του από τη Δευτέρα. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή της ομάδας, τον Γιώργο Λαζάρου. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλή σεζόν, με υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία πάνω απ' όλα να έχουμε και να κυλήσει ομαλά. Παρέμεινες για ακόμη μια σεζόν. Η πέμπτη χρονιά. Έχεις δεθεί με την ομάδα, Γιώργο, έτσι. Σίγουρα, πέντε χρόνια είναι αρκετά και δένεσαι με τους ανθρώπους, με τη φιλοσοφία του συλλόγου, γίνεσαι κομμάτι της. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και εντάξει, είναι καλό αυτό. Ξεκίνησε η προετοιμασία τη Δευτέρα. Ναι. Καθημερινές θα είναι οι προπονήσεις, Γιώργο. Είναι καθημερινές προπονήσεις. Κάποια ρεπό θα κάνουμε από τη δεύτερη εβδομάδα και μετά. Θα υπάρχουν μέρες που θα γίνουν και διπλές. Ελάχιστες. Γιατί πολλά παιδιά δουλεύουν. Είναι ένα θέμα πλέον αυτό. Γιατί είναι ασθενικό το ποδόσφαιρο και δεν είναι εύκολο να τα συνδυάσουν όλα, αλλά νομίζω ότι έτσι όπως βγάζουμε το πρόγραμμα το πηγαίνουμε έτσι σωστά και θα είμαστε έτοιμοι όταν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Πρώτο φιλικό, Γιώργο. Το πρώτο φιλικό είναι την επόμενη εβδομάδα με το Γαλαξία εδώ στο γήπεδο μας, την επόμενη Τετάρτη. Ωραία. Μετά έχουμε άλλα δύο φιλικά, το ένα είναι εκτός έδρας με την Ελευθερούπολη και την παραπάνω Τετάρτη θα παίξουμε ξανά στο γήπεδο μας με την Άμυλα. Ωραία. Πάμε τώρα να πούμε για το ρόστερ. Mm-hmm. Ο βασικός κορμός της ομάδας παρέμεινε. Φύγαν τέσσερα παιδιά. Έφυγε ο Χάρης ο Μπίτζας, έφυγε ο Αλέξανδρος ο Καμαρέτσος, ο Χριστόφορος ο Μακρύς, ουσιαστικά και ο Χρήστος Καβαλάρης. Αυτά είναι τα τέσσερα παιδιά. Δηλαδή αποχώρησαν μόνο αυτά τα τέσσερα παιδιά, ναι. Όλοι οι υπόλοιποι παραμείναν στην ομάδα κανονικά. Mm-hmm. Στην ομάδα γίνανε κάποιες προσθήκες. Έχετε πάρει τον Βαλάντη τον Αναγνωστόπουλο. Ναι, Βαλάντη, ο οποίος ήταν 5 χρόνια στον Καραβά και αρχηγός της ομάδος. Και νομίζουμε ότι είναι μια μεταγραφή που θα μας βοηθήσει πολύ. Και εμείς κάναμε κάποιες προσθήκες το Γενάρη, τέλος Γενάρη πέρσι, που ουσιαστικά αυτά τα παιδιά δεν μπόρεσαν να δείξουν λόγω της διακοπής του πρωταθλήματος. Και θεωρούμε ότι ουσιαστικά είναι σαν να είναι και εσωτερικές μεταγραφές. Ναι, ναι. Θα ήθελες να αναφέρεις τα ονόματά τους, Γιώργο? Κάποια από αυτά τώρα. Είναι ο Γιώργος Στόιλας, είναι ο Βασίλης Δαδαμάνης, είναι ο Μάριος Βεντούρης και κάποια άλλα πιο μικρά παιδιά που είναι στην ομάδα. Ωραία. Το ρόστερ έχει κλείσει ή θα γίνουν κάποιες μεταγραφές? Κατά πολύ μεγάλο ποσοστό έχει κλείσει το ρόστερ. Ακόμα ουσιαστικά υπάρχει ένα μικρό κενό στη θέση του Φορ, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο έτσι μας προβληματίζει και ιδιαίτερα, γιατί αν δεν βρούμε αυτό που θέλουμε θα προωθήσουμε ούτως ή άλλως κάποια πιο μικρά παιδιά από την ομάδα. Θα δώσουμε ευκαιρία. Ωραία. Άρα, με αυτό το ρόστερ, τι μπορεί να περιμένουμε από τον Φίνικα Περιστερίου στο καινούριο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας? Εμείς τα τελευταία χρόνια ο στόχος μας είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν βάζουμε συγκεκριμένους στόχους. Μας ενδιαφέρει να είμαστε μια καλή ομάδα. Μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω ο Φίνικας στην καινούρια σεζόν? Αυτό θα φανεί μέσα στο γήπεδο. Αυτό θα φανεί πώς θα δέσει η ομάδα, γιατί μπορεί να έχει παραμείνει ο κορμός, αλλά έχουν γίνει κάποιες προσθήκες. Είναι πολλοί παράγοντες. Αυτό που θέλουμε σίγουρα είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί. Να είμαστε από τις δυνατές ομάδες του ομίλου. Από εκεί και πέρα, αυτό τι αντίκρισμα θα έχει, θα φανεί στο τέλος. Ωραία. Στο πρωτάθλημα που έληξε πρόωρα, τερματίσατε στην 8η θέση. Mm-hmm. Θα μπορούσατε να είχατε. Ουσιαστικά, μέχρι και μία-δύο αγωνιστικές πριν διακοπεί το πρωτάθλημα, ήμασταν στην 5η θέση. Η διαφορά μας με την 5η θέση ήταν 2 πόντους μόνο. Στόχος μας ήταν να μπούμε στην πεντάδα ή στην εξάδα του πρωταθλήματος και νομίζω στο τέλος της χρονιάς σίγουρα θα ήμασταν εκεί. Αυτές ήταν οι δυνατότητές μας. Κόπηκε απότομα το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι είναι λίγο πλασματική η θέση και βάση του ποδοσφαίρου που παίξαμε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μας προβληματίζει ιδιαίτερα γιατί διακόπηκε το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα βλέπουμε μπροστά, βλέπουμε τη χρονιά που έρχεται και θέλουμε φέτος να είμαστε σίγουρα πάνω από αυτή τη θέση κατά πολύ κιόλας. Οι ομάδες που κέρδισαν την άνοδο, δηλαδή ο Άταλος, ο Βύρωνας, η Δόξα Βύρωνα και το Χαλάνδρι, ήταν οι τέσσερις καλύτερες ομάδες του ομίλου? Νομίζω δεν ήταν μόνο του ομίλου, ήταν από τις καλύτερες ομάδες σε όλη τη β' κατηγορία. Ήταν εξαιρετικές ομάδες.
Ωραία. Να δούμε τώρα, Γιώργο, και το καινούριο πρωτάθλημα. Θα είναι δυσκολότερο το πρωτάθλημα. Θα υποβοδιαστούν περισσότερες ομάδες. Να δούμε και πώς θα γίνει. Όλα είναι λίγο στο άγνωστο αυτή τη στιγμή. Είναι καινούργιες συνθήκες αυτές. Μια καινούργια παράμετρος για μας και εμένα, ειδικά που είμαι προπονητής, είναι ότι έρχονται οι παίκτες μετά από απουσία πολλών μηνών. Και αυτό θέλει μια ιδιαίτερη διαχείριση, ειδικά τώρα στην προετοιμασία. Τα ερωτηματικά είναι πολλά. Αυτό που εγώ ελπίζω, αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα από τη δυναμικότητα του πρωταθλήματος, είναι να μπορέσει να κυλήσει ομαλά και να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Υπάρχει μια κανονικότητα τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο που λέγεται ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα νομίζω έρχονται λίγο στη δεύτερη μοίρα. Ωραία. Είδα ότι τηρείται και το πρωτόκολλο, δηλαδή θερμομετρούνται οι παίκτες. Εννοείται, θερμομετρούνται, δεν μπαίνουμε όλοι μαζί στα πολιτήρια, μπαίνουμε αναεξάδες και όλες οι ομιλίες που γίνονται στην εξέδρα. Το είδα, το παρατήρησα. Με αποστάσεις μεταξύ των παιδιών. Προσπαθούμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, να το τηρήσουμε για να προστατεύσουμε τα παιδιά κυρίως. Εννοείται. Ωραία. Ο Φίνικας Περιστερίου που έχει και μια αρκετά μεγάλη ακαδημία με νέα παιδιά. Ναι, νομίζω ότι έχουμε φτάσει γύρω στα 200 παιδιά αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ο Φίνικας τα τελευταία χρόνια αποτελεί έτσι σημείο αναφοράς στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και ειδικά στα δυτικά προάστια. Έτσι νιώθουμε τουλάχιστον εμείς ότι γίνεται μια καλή δουλειά και γι' αυτό τα παιδιά νομίζω πριν από 3-4 χρόνια που ήταν 140 και τώρα έχουμε φτάσει τα 200 και συνεχώς ανεβαίνουν. Αν δηλαδή δεν είχε συμβεί αυτό πέρσι, ουσιαστικά διακόπηκε και η δουλειά στις ακαδημίες. Φέτος πιθανότατα να είχαμε και περισσότερα ακόμα παιδιά. Φέτος προωθήσατε κάποια παιδιά? Έχουμε προωθήσει πάρα πολλά παιδιά, τουλάχιστον 8 παιδιά από το εφηβικό, αλλά και 2 παιδιά που ξεχώριζαν από το παιδικό. Και επενδύουμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν ταλέντα στο Φίνικα, Γιώργο? Υπάρχουν ταλέντα και ήδη έχουν τα προηγούμενα χρόνια. Είχαν ξεπεταχθεί 2-3 παιδιά, εκ των οποίων πήραν και θέση βασικών στην ομάδα. Και στόχος μας είναι αυτό να γίνει όλο ένα και πιο έντονο και όλο και πιο πολλά παιδιά στις ακαδημίες να παίζουν στην εντεκάδα της ομάδας. Γιατί όχι κάποια στιγμή, αν μπορέσουν να φύγουν και για πιο ψηλά. Ωραία. Γιώργο, είσαι ευχαριστημένος από το επίπεδο των πρωταθλημάτων της ΕΠΣΑ, από τη διοργάνωση των πρωταθλημάτων? Νομίζω υπάρχουν ότι κάποια προβλήματα, έχεις εντοπίσει κάποια προβλήματα? Νομίζω ότι ολοένα και γίνεται κάθε χρόνο και καλύτερο το επίπεδο και στην οργάνωση. Δεν μου έρχεται αυτή με κάποιο στοιχείο έτσι σαν αρνητικό που να αναφέρω. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Ωραία. Τι μπορούν να περιμένουν οι φίλαθλοι? Πρώτον, οι φίλαθλοι σας στήριξαν, είναι κοντά, στηρίζουν την ομάδα? Εννοείται ότι η ομάδα έχει φίλους και ειδικά μετά τις δύο πετυχημένες πορείες που είχαμε κάνει τις δύο χρονιές που φτάσαμε στα Μπαράς, αυξηθήκαν έτσι οι φίλοι της ομάδας, τραβήξαμε το ενδιαφέρον και αν δεν είχε γίνει αυτό που έγινε έτσι και κόπηκε απότομα το πράγμα, νομίζω ότι υπήρχε μια συνέχεια σε όλο αυτό και ο κόσμος που έρχεται στο Φίνικα πλέον είναι συνεχώς και περισσότερος. Ωραία. Γιώργο, κλείνοντας, γιατί να έρθει κάποιος να παρακολουθήσει ή να δει το Φίνικα Περιστερίου? Για ποιο λόγο? Γιατί νομίζω και το έχουμε αποδείξει αυτό, ο Φίνικας έχει καταφέρει, πάντα ήταν έτσι, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, να είναι από τους πιο υγιείς συλλόγους στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι υπάρχει πάντα ένα επίπεδο, δεν έχουμε ποτέ έτσι δημιουργήσει είτε θέματα είτε φασαρίες. Υπάρχει μια υγεία που ξεκινά από τα μικρά τμήματα και φτάνει μέχρι το επίπεδο της ομάδας. Και οι σύλλογοι που καταφέρουν αυτό το πράγμα, που ευτυχώς πλέον είναι αρκετοί στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο, νομίζω χρειάζονται στήριξη όλων. Ωραία, και κάτι που ξέχασα, να αναφέρεις και πώς είναι η συνεργασία σου με τη διοίκηση? Η διοίκηση είναι κοντά? Η διοίκηση είναι κοντά, εννοείται αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το οποίο με έχει κρατήσει τόσα χρόνια εδώ. Έχω πολύ καλή συνεργασία. Νομίζω ότι στο αγωνιστικό επίπεδο έχω τη δυνατότητα, ανενόχλητος, να κάνω αυτό που έχω στο μυαλό μου σαν φιλοσοφία και αυτό το εκτιμώ ιδιαίτερα. Έχω την εμπιστοσύνη της διοίκησης. Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι όλοι. Πάρα πολύ καλοί άνθρωποι και γι' αυτό έχουμε δέσει κιόλας. Ωραία. Καλή σεζόν. Με υγεία. Να είστε καλά. Με υγεία πάνω απ' όλα. Και ξαναλέω, η ευχή είναι να κυλήσουν όλα φέτος ομαλά ουσιαστικά και να μπορέσει να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Και τουλάχιστον αυτό το πράγμα που λέγεται ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και δίνει διέξοδο σε αυτά τα παιδιά να μπορέσει να συνεχίσει να το προσφέρει και φέτος. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε. Να είστε καλά.